Επιστολή πρώτη προς Κορινθίους, κεφάλαιο 12. Περίδε των πνευματικών αδελφοί, ουθέλου ημάς αγνοήν. Είδατε ότι ότε έθνη είτε, προς τα είδωλα τα άφωνα ωσαν ήγεσθε απαγόμενοι. Διό γνωρίζω ημίν, ότι ουδείς εμπνεύματι Θεού λαλών λέγει ανάθεμα ήσουν, και ουδείς δύνατε υπήν Κύριον ήσουν, ημί εν πνεύματι Αγίω. Διαιρέσεις δε χαρισμάτων εσύ, το δε αυτό πνεύμα, και διαιρέσεις διακονιών εσύ, και ο αυτός Κύριος. Και διαιρέσεις ενεργημάτων εσύ, ο δε αυτός εστι Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάσιν. Εκάστο δε δίδωτη η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον, όμεν γάρδι απ' του πνεύματος δίδωτε λόγος σοφίας, άλλο δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, ετέρω δε πίστης εν το αυτό πνεύματι, άλλο δε χαρίσματα ιαμάτων εν το αυτό πνεύματι, άλλο δε ενεργήματα δυνάμεων, άλλο δε προφητεία, άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων, ετέρω δε γέννη γλωσσών, άλλο δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα διαιρούν η βία εκάστο καθώς βούλεται. Καθά περγάρ το σώμα ένεστη και μέλη έχει πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός πολλά όντα ένεστη σώμα ούτω και ο Χριστός. Και γάρεν εν ή πνεύματι εμείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίσθημεν, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν πνεύμα εποτίσθημεν. Και γάρ το σώμα οκέστηνεν μέλος, αλλά πολλά, εάν είπε ο πους, ότι ούκ ημι χείρ, ούκ ημι εκ του σώματος, ού παρά τούτο οκέστην εκ του σώματος, και αν είπε το ους, ότι ούκ ημι οφθαλμός, ούκ ημι εκ του σώματος, ού παρά τούτο οκέστην εκ του σώματος, ή όλον το σώμα οφθαλμός, πού η ακοή, ή όλον ακοή, πού η όσφρησης. Νην είδε ο Θεός, έθετο τα μέλη εν έκαστον αυτόν, εν το σώματι καθώς η θέλησεν. Είδε ειν τα πάντα εν μέλος, πού το σώμα. Νην δε πολλά μεν μέλη, εν δε σώμα. Ουδύνατε δε οφθαλμός υπήν τη χειρή, χρίαν σου κι έχω, η πάλιν η κεφαλή της ποσή, χρίαν ημώνου κι έχω. Αλλά πολλό μάλλον τα δοκούντα μέλη του σώματος ασθενέστερα υπάρχει αναγκαία εστί, και αδοκούμενα τιμότερα είναι του σώματος, τούτη στιμήν περισσοτέραν περιτίθεμεν, και τα ασχήμωνα ημών ευσχημοσύνην περισσοτέραν έχει, τα δε ευσχήμωνα ημών ουχρίαν έχει. Αλλά ο Θεός συνεκέρασε το σώμα, το υστερούντι περισσοτέραν δουστημήν. Ή να μη ισχύσμα εν το σώματι, αλλά το αυτό υπεραλλήλων μεριμνώσει τα μέλη. Και είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη. Ημείς δέστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Και ούσμεν έθετο ο Θεός εν τη εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτων διδασκάλους, επί τα δυνάμεις ή τα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις. Μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι. Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα και έτη καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δείκνημι.